τέτοια εποχή δημιουργείται ένα ζήτημα δεδομένων των συνεπειών της κρίσης και γενικών των μαζεμένων οικονομικών. Έτσι και τώρα λοιπόν έχει... Αυτό που έχει βγει στη δημοσιότητα είναι ότι θα είναι περιορισμένε οι θέσει με την έννοια ότι θα έχουμε μια περικοπή των θέσεων. Ε, για να καταλάβετε, εμεί έχουμε μια ικανότητα να καλύψουμε συνολικά η θέση δηλαδή, τη διεύθυνση των παιδικών σταθμών είναι γύρω στα 1.400 παιδιά στου 17 παιδικού σταθμού. Ε, βρέφη και πιο μεγάλα παιδάκια. Στον Βρεπόν, που είναι το νομικό πρόσωπο, αντίστοιχα είναι γύρω στα 600 παιδιά. Και στον Άγιο Στυλιανό είναι κάποια άλλα 150 παιδιά. Από αυτά υπολογίζουμε ότι ένα 60-70% καλύπτεται από ΕΣΠΑ. Οπότε, κάνοντα του λογαριασμού, βρίσκουμε πώ μπορούμε να καλυφθούμε με ΕΣΠΑ. Που είναι η συγκεκριμένη χρηματοδότηση. Είναι και κάποιε περιπτώσει που αντίστοιχα η μητέρα δεν εργάζεται, είναι με η μητέρα που μένει στο σπίτι. Άρα, σε εκείνη την περίπτωση, τα χρήματα, οι δαπάνε, τα δίδακτρα προέρχονται εξ ιδίων πόρων. Η συνδρομή του ΕΣΠΑ ως προγράμματος είναι ότι ενισχύει και κοινωνικά στηρίζει ε, απαλύνοντας τις οικονομικά αδύνατες, οι εργαζόμενες αδύνατες οικογένειες και έτσι όπως έχουμε περιέλθει από χρονιά σε χρονιά σαν τα οικονομικά δεδομένα των νοικοκυριών. Η Δήμος έκανε δύο γενναίες μειώσεις, μία το 12 και μία το 14, λαμβάνοντας υπόψη τις ραχδαίες εξελίξει τη οικονομικο οικονομικοκοινωνικής.